ευαγγελίζεται ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τίποτε άλλο παρά μόνο τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι ένα λάθος, αδελφοί μου. Δεν λέγει ο Κύριος να μην αγαπάμε ή τον πατέρα μας ή τη μητέρα μας, γιατί όσοι ακούσατε αυτά τα λόγια που διαβάσαμε από το Ιερόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα, αν όχι όλοι, ελάχιστοι ίσως, διερωτηθείτε. Γιατί ο Κύριος να λέγει να μην αγαπάμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το παιδί μας, όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει εκείνος? Δεν λέγει αυτό, αδελφοί μου, ο Κύριος. Δεν λέγει να μην αγαπάμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, το γιο μας, τη θυγατέρα μας, τα πρόσωπα τα αγαπημένα μας, αλλά να μην αγαπάμε τα πρόσωπα και όλα τα άλλα που αγαπάμε, ακόμα και τα υλικά αγαθά τα οποία μας έχει δώσει ο Κύριος, πλουσιοπαρόκος θα έλεγα, για να μπορούμε να ζήσουμε, να μην απολυτοποιούμε αυτή την αγάπη και να αγαπάμε όλα αυτά περισσότερο από τον Θεό. Γιατί αυτή η αγάπη, αν είναι πρώτη και δεν είναι πρώτη η αγάπη του Θεού, δεν έχει καμιά αξία. Η αγάπη προς τα πρόσωπα και προς ό,τι άλλο μας έχει δωρήσει και χαρίσει ο Θεός, έχει αξία εφόσον αγαπάμε πρώτα το Θεό. Από εκεί πηγάζουν όλες οι άλλες αγάπες και ευγνωμόνως πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς τον Θεό, δοξολογούντες Αυτόν και ευχαριστούντες ανά πάσαν ώρα και στιγμή υπερπάντων όν ίσμεν και όν ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών αυτού ευεργεσιών των προς ημάς γεγεννημένων, ως λέμε εις την Θεία Λειτουργία, μέσα από μια λειτουργική ευχή. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αγάπη την οποία πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν, που πρέπει να φτάνει μέχρι τη θυσία. Εξάλλου, αν η αγάπη δεν υπαγορεύει τη θυσία, δεν είναι πραγματική αγάπη, αλλά είναι ψεύτικη και κύβδινη. Η αγάπη είναι βαθιά και πλατιά, θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν μπορείς να τη μετρήσεις, όπως είναι άπειρος ο ωκεανός, το σύμπαν ολόκληρο. Η αγάπη είναι, αρχίζει πάλι κατά τους πατέρας της Εκκλησίας από το Α και τελειώνει στο Ω ως λέξεις. Φαντάζεστε λοιπόν, επεκτείνοντας πνευματικά αυτήν την έννοια, τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει να θυσιαστώ για τον αγαπόμενον πρόσωπον. Αγάπη σημαίνει να προσφέρω το αίμα μου, αν χρειαστεί, για εκείνον που αγαπάω. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας αγάπησαν παράφορα, υπερβαλλόντος, όσα έλεγε ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, με έναν μανιακό έρωτα, επαναλαμβάνοντας βέβαια τους λόγους των προηγουμένων αυτού Αγίων Πατέρων, με έναν μανιακό έρωτα το εσφαγμένον αρνίον της Αποκαλύψεως των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Αδελφοί μου, μέσα στις εκκλησίες, στους ιερούς ναούς όταν μπαίνουμε, βλέπουμε τις αγιογραφίες, βλέπουμε τους Αγίους ιστορημένους στους τοίχους των ιερών ναών. Στον Προύλο είναι ο Παντοκράτορας, στην του ιερού η Παναγία μας, γύρω οι προφήτες, οι μάρτυρες, οι όσοι της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, το σου των έχοντες, περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Βλέπετε, λέγει, πόσους μάρτυρες έχουμε γύρω μας, πόσους Αγίους, πόσους ομολογητάς μέσα στο διάβα των αιώνων, νέφος ολόκληρων, αμέτρητοι είναι οι Άγιοι. Τι μας λένε λοιπόν αυτοί οι Άγιοι? Ότι η Εκκλησία είναι ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της σωτηρίας μας. Μέσα στην Εκκλησία ενωνόμαστε όλοι, είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Αναστημένου Χριστού, που έχει ως κεφαλήν του τον Ιησού Χριστόν και ως τράχυλον, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, την Παναγία, και ως μένει όλους εμάς τους άλλους οι οποίοι είμαστε βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
Ένα ερώτημα όμως πρέπει να απασχολεί όλους μας όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία και μετέχουμε στην μυστηριακή της και Αγία Ζωή. Οι Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητές των Διάβατων Αιώνων, όσοι τιμώνται σήμερα τον έφος των Αγίων, έδωσαν τα πάντα για τον Ιησούν Χριστόν. Και όταν χρειάστηκε, είναι ένα σημείο που πρέπει και αυτό να το προσέξουμε, γράφει κάπου το Ιερόν Ευαγγέλιον, διασώζοντας πάλι τον λόγο του Κυρίου, ότι επήλθε πολλάκις και ρήξεις ανάμεσα στους ανθρώπους και μέσα στην οικογένεια. Γιατί? Διότι δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει την ομολογία, ούτε ο πατέρας μας, ούτε η μητέρα μας, ούτε κανείς από όλους τους δικούς μας, την ομολογία υπέρ Ιησού Χριστού, εσταυρωμένου και αναστάντος. Γι' αυτό και πολλοί εκ των Αγίων Μαρτύρων, θυμηθείτε την Αγία Βαρβάρα, θυμηθείτε άλλους Αγίους, άφησαν το σπίτι τους, άφησαν τους γονείς τους, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την πλάνη και οδηγήθηκαν στο μαρτύριο πολλάκις και από το χέρι του ίδιου του πατέρα τους. Εμείς λοιπόν ένα ερώτημα πρέπει να έχουμε κατά νου, να μας απασχολεί το παρακάτω ερώτημα. Τι κάνουμε για τον Ιησούν Χριστό? Τι αφήνω, τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Είμαι άραγε σωστός? Ακολουθώ τα βήματα των Αγίων? Πρέπει να έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρας της Εκκλησίας? Κυκλοφορώ στον κόσμο ως γνήσιος εκπρόσωπος του Χριστού? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη Του, ή τι θα μπορούσα ή τι πρέπει να αφήσω, τι είμαι πρόθυμος να κάνω και να εγκαταλείψω για την αγάπη του Χριστού? Πόσους διωγμούς άραγε έχω υποφέρει για τον Χριστό, πόσες δυσκολίες, πόσους πόνους, πόσα δάκρυα έχω δώσει για τον Χριστό? Έχω κάνει άραγε κάποια θυσία αντάξια της αγάπης του Χριστού για μένα? Όλα αυτά πρέπει να μας απασχολούν και μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία μας και μέσα στα ανθρώπινα πράγματα να παρακαλούμε το Θεό να φωτίζει το σκότος της καρδιάς μας και να οδηγεί τα βήματά μας, ώστε κάθε ημέρα ενώπιον μιας δύσκολης κοινωνίας στην οποία ζούμε, ενώπιον ανθρώπων που αρνούνται το όνομα του Κυρίου, ενώπιον ανθρώπων που νομοθετούν εις βάρος της Ορθοδόξου και Αγίας Σημών Πίστεως, να μας δίνει τη δυνατότητα και να φωτίζει το νου μας και την καρδιά μας, να στεκόμαστε με θάρρος και με παρησία και να προχωρούμε ως αληθινοί μαθητές Του, με την ομολογία στα χείλη μας ως απάβγασμα της καρδιάς μας και της όλης ψυχοσωματικής μας οντότητος, ότι είναι ο αληθινός Θεός και ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε αν χρειαστεί και το αίμα μας, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων Μαρτύρων και πάντων των Αγίων, τους οποίους πανευφροσύνως τιμάμε και εορτάζομαι σήμερα, αδελφοί μου. Αμήν.